Καλημέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Ασπίδε Radio, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα ξεκινάει αμέσως τώρα στον Ήχαν Κίδας Μεντόρος και στην παρέα μας Αλέξης Νύρος, να το γνωρίσουμε όσοι δεν τον έχετε γνωρίσει, γιατί αποκλείται να μην τον έχετε γνωρίσει με τα τόσα χρόνια καριέρας που έχει στο χώρο, αλλά ας το καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας και εύχομαι να είσαστε καλά. Τι μου κάνεις, καταρχήν, πού σε ταξιδέψεις, πρέπει να μας ταξιδέψεις. Ξέρω ότι, όπως μιλήσαμε λίγο πιο μπροστά, ότι δεν είσαι στην Ελλάδα. Πού μας ταξιδέψεις? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν είμαι στην Ελλάδα, μου αρέσουν γενικότερα τα ταξίδια. Μου άρεσε να ταξιδεύω, γιατί πιστεύω ταξιδεύοντας γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος και είσαι πολύ πιο ανοιχτός στο μυαλό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνει στο Ντίσσελντορφ. Είμαι Γερμανία. Έχω έρθει για μια εκδρομούλα και μετά θα πάω Ολλανδία. Έχει κρύο εκεί πέρα? Εδώ στη Γερμανία τώρα είναι καλά. Στην Ολλανδία έχει πιο κρύο εχθές που ήμουν για προχτές. Πολύ πιο κρύο. Δεν έχω πάει ποτέ, η αλήθεια είναι, ούτε στη Γερμανία ούτε στην Ολλανδία. Οπότε θέλω να μου πεις δύο πράγματα στις περιοχές αυτές. Έτσι για κάποιον που δεν έχει πάει, αλλά και για κάποιον που έχει πάει και έχει φύγει χρόνια από εκεί, ξέρεις, να νοσταλγίσουμε λίγο την περιοχή. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ταξιδιώτης εδώ. Είμαι διακοπές κάνω. Έχω έρθει βασικά να δω το γιο μου στην Ολλανδία που ασχολείται έτσι, θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Έχει διαλέξει αυτό το μονοπάτι και είμαστε σαν οικογένεια δίπλα του και τον στηρίζουμε. Πάρα πολύ ωραία και η Ολλανδία και το Ντίσσελντορφ εδώ. Γενικότερα έχω ταξιδέψει πολλά μέρη του κόσμου και στην Αμερική, εκεί η Νέα Υόρκη που είσαστε, έχω έρθει. Και μάλιστα έχω έρθει σε πολύ καλά χρόνια, μιλάμε για 1995, 96, 99, με τον Γιώργο τον Αλκαίο. Ξέρεις σήμερα, τον Γιώργο τον Αλκαίο, φαντάζομαι. Εννοείται. Ποιος δεν ξέρει τον Γιώργο τον Αλκαίο, ο οποίος τραγούδαγε πάρα πολλές χρυσές επιτυχίες, που σταμάτησε, έκανε μια μικρή παύση και ξαναεπιστρέφει τώρα σιγά σιγά με καινούργιες επιτυχίες από ό,τι έχω μάθει. Σωστό, επανέρχεται σε νέο μαγαζί τώρα στην Αθήνα. Και τότε είχε όλες τις επιτυχίες καλές και τα καλά μαγαζιά που δούλευε και πραγματικά είναι τιμητικό για μένα και είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευγνώμων που τον είχα γνωρίσει το 1994 και έζησα πολύ ωραίες στιγμές και πολύ ωραίες συνεργασίες μαζί του. Και ήταν και από τους πρώτους ανθρώπους που με βοήθησε και έβγαλα το πρώτο μου τραγούδι σε δισκογραφία μαζί με Εύη Τρούτσα και Κωνσταντίνο Παντζή και Νίκη Σπυροπούλου το 2000. Πώς ήταν σαν άνθρωπος ο Γιώργος Αλκαίος? Για δώσε μας λίγα χαρακτηριστικά του, έτσι να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Επαγγελματίας με έψιλον κεφαλαίο, καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο, άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Κοίταξε να δεις, εγώ με τους ανθρώπους που γνωρίζομαι θέλω πάνω απ' όλα να είναι καλοί άνθρωποι. Δίνω μεγάλη βάση σε αυτό. Και όταν λέμε καλός άνθρωπος, είναι τα στοιχεία που έχεις πάρει σαν άνθρωπος γενικότερα από την οικογένειά σου. Και αυτό να ξέρεις σε συντροφεύουν και σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή. Σίγουρα ότι κάνεις τη ζωή σου, μετά αυτό σε κάνει πιο δημιουργικό, σε κάνει πιο εξελίξιμο θα έλεγα. Με τον Γιώργο έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τον Γιώργο πάνω στο κομμάτι της δουλειάς, γιατί και εγώ τότε ως πρωτοεμφανιζόμαστε και νέος ας πούμε στον χώρο, έβλεπα, γιατί τον πέτυχα το καλό με μένα, τον πέτυχα τον Γιώργο στα καλά του, στα πολύ καλά του χρόνια και γενικότερα μπήκα στη δουλειά, στα πολύ καλά χρόνια της δουλειάς μας, γιατί όπως ξέρεις Αλεξάνδρα μου, η δουλειά μας λίγο έχει τίνει προς εξαφάνιση. Έχει περιοριστεί θα έλεγα εγώ αρκετά, ειδικά με την πανδημία και όλο αυτό που ζήσαμε, που δεν ήταν και ιδιαίτερα εύκολο για όλο τον πλανήτη. Πέσανε πάρα πολύ οι δουλειές, δηλαδή δεν ήταν αυτό που περιμέναμε σαν, όπως μπήκαμε ξανά, όπως λέμε στην καθημερινότητά μας. Ουσιαστικά δεν μπήκαμε 100%, μας άφησε πληγές σε πολλούς χώρους. Όλα τα τελευταία χρόνια όλα έχουν μια φθήνουσα πορεία και ειδικά στο κομμάτι των δουλειών. Αλλά τα τελευταία 2,5-3 χρόνια με το κομμάτι COVID, νομίζω όλα μετά COVID εποχή είναι τελείως διαφορετικά, καμία σχέση με πριν. Και εύχομαι πολλά πράγματα να επανέλθουν όπως πριν τον COVID για να μπορέσει να ορθοποδήσει ο κάθε άνθρωπος και να βρει τον εαυτό του. Γιατί πολλοίς κόσμος έχει χάσει τελείως τον εαυτό του και πολλοίς κόσμος έχει αλλάξει τελείως ρότα στη ζωή του.
Αυτό είναι αλήθεια. Κανένας δεν περίμενε όλη αυτή την εξέλιξη που είχαμε σε αυτά τα χρόνια. Κανένας δεν περίμενε να ξαφνικά εκεί που δούλευες να κλείσουν τα πάντα και να προσπαθείς πάλι να ξαναγυρίσεις το ίδιο μοτίβο. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται εμένα. Πάρα πολύ δύσκολο. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Για να σε πάω πίσω σε παιδικές αναμνήσεις, πίσω να βρεθούμε και να μου πεις, ακόμα Αλέξη, πιο πίσω από το 94. Ακόμα πιο πίσω από το 94, να μου πεις που γεννήθηκες, που μεγάλωσες και πώς ήρθες στον κόσμο της μουσικής. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, όπως είπαμε για τον Γιώργο Αλκαίο που το γνώρισες. Πώς ήρθε, παιδί μου, όλη αυτή η ιστορία, πώς μπήκες, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Γεννήθηκα στη Λαμία. Mm-hmm. Από σε ηλικία 4,5-5 χρονών μετακομίσαμε οικογενειακώς στην Αθήνα από μια έτσι φτωχιά οικογένεια, να το πω. Δούλευε ο πατέρας μου, δούλευε η μητέρα μου για να μπορέσει να μας μεγαλώσει εμένα και την αδερφή μου. Σε ηλικία από 13-14 άρχισα να μπαίνω σε διάφορες δουλειές, σε ξενοδοχεία, σε σέρβις, υποδοχή, πόρτα, διάφορα, όπου ώσπου κάποια στιγμή είχα ξεκινήσει βέβαια να κάνω, πήγαινε σε οδείο, μάθαινα κάποιο όργανο μπουζούκι τότε, σιγά σιγά τραγουδούσα, αλλά δεν είχα μπει στο χώρο. Ώσπου βρέθηκε ένας άνθρωπος στο δρόμο μου, ονόματι Μάνος Κουπιανάκης, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άτζελας Δημητρίου, Φωτιά σε Σαββατόβραδα, Χαμάρωσε, Δύο Φωνές, Ποια Θυσία, όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά με πήρε από το χέρι. Του είπα ότι μου αρέσει το τραγούδι και ασχολούμαι με τη μουσική και με πήγε στο πρώτο μου μαγαζί. Πού το γνώρισες? Το γνώρισα σε ένα μαγαζί. Από ό,τι που... κατάλαβα, σε διακόπτω κιόλας, Αλέξη. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, εσύ ξεκινήσεις να δουλεύεις σερβίς από εδώ και από εκεί ουσιαστικά για να βοηθήσεις την οικογένειά σου, και να κάνεις, ας πούμε, το όνειρό σου πραγματικότητα, μια που σου άρεσε η μουσική και είπες να γραφτείς σε κάποιο οδείο για να ασχοληθείς με αυτό που σου άρεσε, έτσι. Ναι, πήγαινα ήδη στο οδείο. Το γνώρισα όταν ήμουν μπάρμαν σε μπουζούκια, σε ένα σχήμα που τραγουδούσε τότε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Mm-hmm. Και η Μέρη Χρονοπούλου. Εκεί είχε έρθει να δει το πρόγραμμα ο άνθρωπος και εγώ ήμουν στο μπαρ. Ξέρεις τώρα, νεαρός εκεί, καταλαβαίνεις, full energy. Και γνώρισα τον άνθρωπο εκεί. Και μου λέει: μπορώ να σε βοηθήσω. Εγώ δεν τον πολύ πίστεψα στην αρχή, να ζούσα, καταλάβεις. Και βγήκαμε για ένα καφέ. Και πράγματι με πήρε από το χέρι πραγματικά και με πήγε σε ένα άλλο δύο, με πήγε σε κάποιους ανθρώπους που μου γνώρισε. Και με πήγε στο πρώτο μαγαζί τότε, που λεγόταν Ξημερώματα, με Βάσο Χατζή, Βασίλη Σαλέα, Σαράντη Σαλέα, ένα σχήμα τότε που υπήρχε. Το 94 Πάσχα κιόλας, θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Σκέψη τώρα ξαφνικά για ένα παιδί που ήταν σαν μπάρμεν να είναι με μεγάλα ονόματα κοντά. Πώς ήταν τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή? Έτρεμα. Η πρώτη μου επαφή με την πίστα και με αυτό, γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις από κάτω τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν, να τραγουδάνε και να διασκεδάζουν τον κόσμο και αλλιώς να είσαι από πάνω, στην πίστα. Είναι κάτι που το ξέρεις αυτό με το κομμάτι της πίστας, Αλεξάνδρα μου, ή το έχεις ή το έχεις. Είναι το λεγόμενο γκέλ που λέμε απέναντι στον κόσμο. Σίγουρα με την πορεία το καλλιεργείς και το κάνεις καλύτερο. Το κάνεις δικό σου. Φαντάζομαι. Η πρώτη αντίδραση, καταρχήν από ό,τι κατάλαβα, δεν είσαι τον τρόπο άλλο παιδί. Άρα δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, θα βγω πάνω και τι θα πω. Υπήρχε ένα, θα έλεγα, άγχος αρκετά δημιουργικό. Πώς να δημιουργήσεις να διασκεδάσεις τον κόσμο από κάτω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μετά το 95 γνώρισα τον Αλκαίο. Κάναμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, αρκετά, 7-8 χρόνια. Αμερική, δύο φορές, Αυστραλία, Αγγλία, Κύπρο πάρα πολλές φορές. Ελλάδα πάρα πολλές συνεργασίες. Πήρα πολλά στοιχεία, δηλαδή... στο κομμάτι που λέγεται Αλέξης Νύρος, δηλαδή στο καλλιτεχνικό κομμάτι, έχω πάρει πολλά στοιχεία από τον Γιώργο τον Αλκαίο. Ήσασταν σαν φίλοι με τον Γιώργο?
Πολύ φίλοι, πολύ φίλοι. Και τώρα είμαστε φίλοι. Και τώρα απλά ένα διάστημα, όπως είπες πριν, είχε αποκοπεί λίγο ο Γιώργος. Είχε τραβηχτεί, ας πούμε, είχε πάει στη Μήλο, είχε κάτι αρκετά χρόνια. Είχε κλειστεί λίγο στον εαυτό του, εγώ θα το έλεγα. Είναι καμιά φορά καλό να κλείνεις και στον εαυτό σου, να τα βρεις και στον εαυτό σου, γιατί τα περισσότερα ξέρεις προβλήματα ξεκινάνε από τον ίδιο μας τον εαυτό και πόσο μάλλον όταν δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Άρα γι' αυτό πήρες πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Από τη στιγμή που ήσασταν και σαν φίλοι, δεθήκατε πιο πολύ και έτσι περνάγαν τα χρόνια και είχες και εσύ την πιο κατάλληλη πορεία. Δηλαδή, μάθαινες πράγματα μέσα από τον Γιώργο από τη στιγμή που ήταν ήδη στο καλλιτεχνικό χώρο. Ήταν ήδη ένα πρόσωπο μεγάλο όνομα, έτσι. Νομίζω για εκείνο το χρονικό διάστημα που το γνώρισε και τα χρόνια που έκανα, νομίζω ήμουν με τον καλύτερο. Ή με έναν από τους καλύτερους, να μην είμαι τελείως απόλυτος. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Το Αλέξη Νύρος είναι καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό. Το Αλέξη, μια και ο τόπος τώρα, μου το έδωσε ο Γιώργος Αλκαίος. Με βάφτισε ως Αλέξης. Είχα βγάλει κάποιες δισκογραφίες ως Αλέξης. Και το 2007 μπήκε και τον Ήρος, με το οποίο το έβαλε ο Ηλίας ο Φιλίππου, τον Ήρος. Και έτσι ολοκληρώθηκε και λέγομαι Αλέξης Νύρος. Και πλέον με φωνάζουν όλοι Νύρο. Εδώ είναι το πραγματικό όνομα, έχει ξεχαστεί πια, έτσι. Το βαφτιστικό έχει ξεχαστεί, ναι. Μόνο η μάνα μου. Και αρκετά χρόνια μες στο χώρο, με πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές, έτσι. Και πολλές δουλειές, με κατοξιωμένους συνθέτες, πραγματικά. Και τους ευχαριστώ πραγματικά. Και πολλές καλές συνεργασίες, με πάρα πολλά ονόματα. Ονόματα όπως είναι ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, όπως είναι η Λίτσα Γιακούση, ο Βαλάντης, ο Βασίλης ο Καράς, με πάρα πολλούς συνθέτες, η Κατερίνα, η... πολύ στο μυαλό μου τώρα. Στανίση. Η Στανίση, η Κατερίνα Στανίση, μπράβο. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή είμαι σε μαγαζί έξω, σε χώρο και μιλάμε. Ξέρεις, το μάτι παίζει. Αφού σε πιάσαμε εκτός σπιτιού και σε εκδρομή, τι περιμένουμε να είσαι μέσα? Εκτός σπιτιού πολλά χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μας είπες το όχι. Είσαι εδώ κοντά μας στο σπίτι ραδιό και προσπαθείς να μας δώσεις να καταλάβουμε, όχι να καταλάβουμε μάλλον, να σε γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από μια μουσική διαδρομή που έχεις διανύσει ως τώρα. Η Βέρα όμως πώς ήρθε στη ζωή μας? Και γιατί Βέρα, και γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, και γιατί συγκεκριμένο τίτλο. Δώστε μας όλα να τα καταλάβουμε τώρα. Αυτό μπορεί να γνωρίσουμε, να μας πει ο Στιγουργός. Η Βέρα πώς ήρθε, λοιπόν. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Νίκο Τερζή. Ελπίζω να ξέρεις τι σημαίνει Νίκο Τερζή. Είναι ο παραγωγός μου, που μου κάνει τις παραγωγές στα τραγούδια. Και ο Νύρος πιο πολύ λέει, ας πούμε, τραγούδια διασκεδαστικά, χορευτικά. Και όπως ήρθε το πήρα το μήνυμά σου τελευταία, το μόνο για μια στιγμή, έτσι ήρθε και η Βέρα. Θέλαμε να τη φετέλει. Συναντήκαμε στο στούντιο με τον Νίκο Τερζή, ακούγαμε κάποια τραγούδια. Βρέθηκε και στο στούντιο, πέρασε ο Δημήτρης ο Τσάφας, ο στιχουργός του τραγουδιού. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε ζωντανά. Αλεξάνδρου εδώ στο μικρόφωνο, Νικήτα εδώ στον ήχο και έχουμε τον Αλέξη Νύρο εδώ που λέγαμε για τη Βέρα. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο εκεί πέρα να ηχογραφήσει τη Βέρα. Ένα πολύ όμορφο τσιφτετέλη, εσείς το ακούσατε ήδη. Αλλά ήταν να μας πει και άλλα πράγματα. Κάτι έγινε, αλλά εδώ είμαστε. Δεν έφυγε ο Αλέξης. Για πες μας. Εδώ είμαστε. Δεν είναι σημαντικό, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό τώρα. Εσείς στη Νέα Υόρκη, εγώ στη Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ. Και μιλάμε και μας ακούει, μπορεί να μας ακούσει οποιοςδήποτε σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε φανταζόμασταν είμαστε ένα τσιγάρο δρόμο που λένε, ξέρεις. Πολύ, πολύ μικρή απόσταση, παιδί μου. Πολλά τσιγάρα. Αν και δεν καπνίζω εγώ, έτσι. Ούτε εγώ. Τσιγάρου. Ούτε εγώ καπνίζω. Το θεωρούσα, η αλήθεια είναι κάτι πολύ, όχι άσχημο. Σαν να μου δώσει ο κόσμος και συγγνώμη θα το πω, σαν μια βλακεία. Δηλαδή, γιατί να χαλάς τον εαυτό μου με κάτι που βάζω και κάτι που βγάζω για το τίποτα. Έτσι το θεώρησα εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όλα τα χρόνια και μέσα στη νύχτα που ήμουν, ποτέ δεν το δοκίμασα, ποτέ δεν μου άρεσε, δεν ξέρω. Ίσως επειδή ήμουν μέσα στην κάπνα προφανώς, μέσα στους χώρους και στα μπουζούκια και στις αίθουσες. Εκεί ήταν και πιο δύσκολο ποτέ να το αποφύγεις, νομίζω.
Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Όπως και το αλκοόλ. Γιατί όλοι σε κερνάνε σαν τραγουδιστή, ξέρεις, είσαι πάνω στην πίστα, χορεύεις. Αλεξάνδρα μου, όλα μπορείς να τα αποφύγεις και όλα μπορείς να τα δεχτείς. Mm-hmm. Όλα έχουν να κάνουν με θέμα μυαλού και θέμα εσωτερικής δύναμης. Πού μπορείς να τα απεξέλθεις και πού μπορείς να αντέξεις. Η ζωή αυτή είναι η γλύκα της ζωής. Να έρχονται δύσκολα και να μπορείς να τα ξεπερνάς. Έτσι εξελίσσεσαι, έτσι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Άμα ήταν όλα ρόδινα και εύκολα. Γιατί πολλοί λένε, ξέρεις, πώς το θέτουν, ότι ναι, είμαι τόσο πολύ στεναχωρημένος που βρήκα λύση στο τσιγάρο ή βρήκα λύση στο αλκοόλ. Εγώ δεν νομίζω ότι βρίσκεις τη λύση στο τσιγάρο, στο αλκοόλ. Είναι μια δικαιολογία. Ή χώρισα και έπεσα στα ναρκωτικά. Ή χώρισα και ξεκίνησα το τσιγάρο. Ή χώρισα και ξεκίνησα το αλκοόλ. Αυτά είναι δικαιολογίες. Mm-hmm. Υπάρχουν να ξέρεις στη ζωή δικαιολογίες και αποτελέσματα. Αποφασίζεις τι θες να κάνεις. Έτσι είναι. Τι θες να κάνεις με το ίδιο σου το σώμα ουσιαστικά, γιατί όλα αυτά πλήττουν το σώμα πιο πολύ και το χαρακτήρα αν θες, τη σκέψη, γιατί όλα αλυσίδα πάνε, πιστεύω εγώ. Συμφωνώ. Απλά όσο είμαστε πιο μικροί δεν το υπολογίζουμε τόσο πολύ το σώμα μας, δεν το προσέχουμε τόσο πολύ, του ρίχνουμε μέσα ό,τι να είναι, δεν προσέχουμε. Όσο μεγαλώνουμε όμως και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάνει αδρομολόγηση στη ζωή, σκεφτόμαστε και τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Και ποιους θα έχουμε φίλους μας και ποιους πρέπει να διώξουμε από φίλους μας. Γενικότερα, όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε πιο σοφοί και πιο καλοί. Ίσως επειδή αποκτάμε περισσότερες εμπειρίες. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια και είμαστε μέσα στον τρόπο ζωής και αποκτάμε καινούργιες εμπειρίες. Έτσι, μπορούμε να κρίνουμε να έχουμε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό από ότι όταν ήμασταν παιδιά. Που, νομίζω ότι όταν είμαστε παιδιά, έχουμε μια ομπρέλα των γονιών που μας προστατεύει και δεν βλέπεις καθαρά τι γίνεται στη ζωή. Έχεις όταν η ομπρέλα αυτή φεύγει. Η ψυχούλα, ναι, η ψυχή και το μυαλό δεν έχουν ακόμα λερωθεί, θα έλεγα εγώ, γιατί η ψυχούλα γεννιέται τελείως αθώα και το μυαλό. Και μετά αρχίζεις. Απλά εσύ επιλέγεις τι θες να έχεις δίπλα σου και κατά πόσο σε επηρεάζει όλο αυτό προς το καλό ή προς το κακό. Γιατί στη ζωή ή επηρεάζεις ή επηρεάζεις, να το ξέρεις. Καμιά φορά όμως η στεναχώρια, αν θέλεις, τα δύσκολα πράγματα μας δυναμώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο που μπορεί να μας φέρει ζωή. Σίγουρα τα πιο δύσκολα θα κάνουν πιο καλό άνθρωπο και πιο δυνατό. Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι όρθιος μετά τα δύσκολα. Αυτό δύσκολα είναι... πολύ υποκύπτουν. Αυτό θα έλεγα το πιο δύσκολο κομμάτι στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Να χανείς δυνατό. Εκεί φαίνεται η εσωτερική δύναμη που σου έλεγα. Εκεί φαίνεται η εσωτερική δύναμη, το πόσο μπορείς μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, ό,τι και να είναι, πώς μπορείς να σταθείς πάλι όρθιος. Μην ξεχνάς, είναι καλό να πέφτεις, αλλά ακόμα πιο καλό να σε ξανασηκώνεσαι. Τώρα, να σε πάω στο στούντιο που λέγαμε για το στούντιο, λέγαμε για τη Βέρα. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο στούντιο την πρώτη φορά? Γιατί ναι, ωραία, ήρθε ο παραγωγός τότε που σε βρήκε. Είχες και την ωραία φωνή, νέο παιδί, ανέβηκε στην πίστα χωρίς, ξέρεις, ιδιαίτερο άγχος. Το αντιμετώπισες. Τι γίνεται με στο στούντιο που είναι διαφορετικά? Μετά από σχεδόν 100 τραγούδια δισκογραφία, σίγουρα η πρώτη μου εμπειρία το 99-2000 ήταν τελείως διαφορετική. Το βάπτισμα. Κοίταξε να δεις, το στούντιο δεν έχει καμία σχέση με το live. Στο στούντιο φαίνονται όλα. Να δώσω να καταλάβεις, μπορεί να πας στο στούντιο και να κάνεις κάποιες μέρες να γράψεις ένα τραγούδι. Έχει συμβεί και αυτό. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν είσαι τραγουδιστής καλός ή κακός, που λένε πολλοί. Αν μπει στο στούντιο και κάνεις πολλές ώρες να βγάλεις ένα τραγούδι. Όχι, δεν έχει να κάνει. Απλά στο στούντιο κοιτάς να βγάλεις το τέλειο αποτέλεσμα. Όποιο και να αυτό καταλαβαίνεις. Γιατί αυτό θα το κάνεις μία φορά και θα μείνει για πάντα. Mm-hmm. Άρα κοιτάς να κάνεις όσο μπορείς πιο καλή παραγωγή. Προσέχεις τη φωνή, προσέχεις τη μελωδία. Γιατί μην ξεχνάς, μπορεί να επιλέξεις ένα πολύ ωραίο στίχο και μία κακή μουσική, να έλεγα, να το χάσει το κομμάτι. Ή μία κακή ενορχίστρωση. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Δεν είναι απλά βρήκα ένα στίχο και βάζω ό,τι να είναι πάνω, καταλαβαίνεις. Άρα είναι αλυσίδα. Το ένα φέρνει το άλλο. Για να γίνει σωστό κομμάτι μέσα σε ένα στούντιο, πρέπει να συνδεθεί σαν ένα παζλ, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, όσοι δεν έχουν μπει στο στούντιο, έτσι.
Ναι, γιατί το φτιάχνεις μια φορά και κρατάει για μια ζωή. Και μην ξεχνάς ότι αυτό είναι το όπλο σου, που αυτό θα κάνεις πρόμο, με αυτό θα ανοίξεις κάποιες πόρτες, με αυτό θα βρεις δουλειά, με αυτό θα γίνουν πολλά. Με αυτό που καταλαβαίνεις. Άμα αυτό που κάνεις κινείται στη μετριότητα, θα έχεις ένα μέτριο αποτέλεσμα. Οπότε για να μπει στο στούντιο θέλει πολλά πράγματα. Πολλά να ψάξεις, να έχεις καλλιεργήσει τη φωνή σου αρκετά και να το προσπαθείς όσο γίνεται καλύτερα για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Το βασικότερο είναι να διαλέξεις το σωστό τραγούδι. Τι θέλεις να βγάλεις, τι θέλεις να κάνεις. Είναι πολύ βασικό πιστεύω αυτό. Από εκεί θα βρεις το ύφος του τραγουδίου που θες να βγάλεις. Μετά θα επιλέξεις ποιος θα το ντύσει μουσικά. Ή ποιος θα γράψει το στίχο, ποιοι θα παίξω μουσική. Όλα. Έχει μια διαδικασία γι' αυτό που είναι πολύ όμορφη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και το λέω εγώ στον κόσμο ότι είναι τελείως διαφορετικά. Αλλιώς είναι το live, εκεί δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι. Εκεί είσαι ζωντανά να διασκεδάζεις τον κόσμο και να αφήσεις τα προβλήματά σου στην άκρη και να γίνει ένα με σένα που τραγουδάς. Στο live μπορεί να κάνεις και πολλά λάθη και πολλές φορές μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος. Εσύ το καταλαβαίνεις όταν κάνεις λάθος. Κατάλαβες. Αλλά στούντιο γίνεται δυνάλι... μία φορά και πέρασε. Στο στούντιο, αν κάνεις λάθος, φαίνεται. Στο στούντιο, απ' την άλλη, είσαι ουσιαστικά μόνος σου με την ορχήστρωση, με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα να το έχουμε εμείς στα χέρια μας από την άλλη. Ναι. Ακριβώς έτσι όπως το λες, κορίτσι. Ακριβώς. Άμα σου έβαζε κάποιος να διαλέξει σε Αλέξη ανάμεσα στο live και στο στούντιο, ξέρω ότι είναι διαφορετικά, το είπαμε και πριν, ποιο θα διάλεγες? Μου αρέσει πάρα πολύ το live. Μου αρέσει η αμεσότητα με τον κόσμο. Μου αρέσει η ποικιλία που μπορεί να κάνει σε ανά πάση στιγμή με των τραγουδιών. Και μου αρέσει οι αναλλαγές, δηλαδή γιατί προσαρμόζεις στο τι θέλει ο κόσμος. Και τα live επί τόπου. Σου είχε λείψει όλο αυτό και στο COVID. Η μαγεία σε όλο αυτό είναι. Συγγνώμη, η όλη μαγεία σε αυτό είναι ο κόσμος ο ίδιος, να το ξέρεις. Γιατί άμα κάνεις ένα live χωρίς κόσμο, είναι λίγο ψυχρό. Ο κόσμος είναι όλο το κλειδί. Σου είχε λείψει όλη αυτή η μαγεία στο COVID που σταματήσανε τα πάντα? Νομίζω εκεί χαθήκαμε όλοι. Και γι' αυτό όταν γυρίσαμε μετά τον COVID, πολλοί παρατήσαν τη δουλειά αυτή. Πολλοί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Μην ξεχνάμε ότι τα μαγαζιά είναι πολύ ελάχιστα, οι τραγουδιστές πάρα πολύ σε σχέση με τα παλιά τα χρόνια και ειδικά τότε που ξεκίνησα. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος και ευγνώμη πραγματικά που έχω ζήσει ωραίες στιγμές από τη δουλειά μου αυτή. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα θα έλεγα, σε σημείο που αν κάποιος θα ξεκίναγε αυτή τη δουλειά, καλό θα ήταν να έχει και άλλη δουλειά. Μόνο με αυτή τη δουλειά δύσκολο να ζήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι να το έχει κάτι που αγαπάει, σαν ένα μικρό χόμπι, να μην στηρίζεται μόνο στη δουλειά αυτή. Μα επιτυχία εκεί είναι, όταν το χόμπι σου το κάνεις δουλειά, να το ξέρεις. Συνήθως, από αυτά που τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, συνήθως οι περισσότεροι κάνουν ό,τι δεν αγαπάνε, ό,τι δεν θέλουν. Ναι. Π.χ. σπουδάζεις κάτι άλλο, το παρατάς κάποια στιγμή, κάνεις κάτι άλλο. Άρα δεν έχεις κάνει αυτό, δεν κάνεις αυτό που εξ αρχής αγαπούσες. Ή μπορεί να σπουδάζεις κάτι και να νομίζεις ότι το αγαπάς και να καταλάβεις την πορεία ότι δεν είναι αυτό που θες. Ή επειδή σε πιέσαν οι γονείς σου να κάνεις αυτό, επειδή έχουν αποθυμμένο αυτή να κάνεις κάτι. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι ευτυχισμένος άνθρωπος. Πολλές φορές. Σε διακόπτω κιόλας, Αλέξη. Πολλές φορές είναι η συμβουλή να έχεις ένα εφόδιο στα χέρια σου. Ένα χαρτί στα χέρια σου και ας μην το κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο Ευρωπαίοι και θα πρέπει τα παιδιά από μικρή ηλικία και να μπαίνουν στη δουλειά και να παίρνουν τα ενία της ζωής στα χέρια τους και ειδικά μετά από 18 να τους αφήνουμε λίγο με την επίβλεψη σίγουρα να είμαστε κοντά αλλά όχι πιεστικά με ένα κολάρο δηλαδή και λέμε κάνε αυτό, κάνε αυτό, αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό, μην το κάνεις αυτό. Είναι καλό να κάνεις και λάθη και συνήθως όσα περισσότερα λάθη κάνεις έτσι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, έτσι μαθαίνεις. Άρα η συμβουλή. Άμα που... δεν κάνεις λάθος, πώς θα γίνεις καλή. Η συμβουλή που δίνεις εσύ είναι στο γονιό να είναι δίπλα και να παρακολουθεί την εξέλιξη του παιδιού από την κατάλαβα. Διακριτικά. Γιατί το παιδί θέλει να νιώθει πάντα την αγάπη των γονιών και των δύο γονιών, όχι του ενός. Και τα παιδιά με τις άποψεις θέλουν μόνο αγάπη. Και τι να... πιο ωραίο να έρθει. Απ' την άλλη, όμως θέλουν και ελευθερία να μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Και είναι ωραία να παίρνουν πρωτοβουλίες στα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς είμαστε μεγαλύτεροι ξέρουμε περισσότερα από τα παιδιά.
Εμπειρικά σίγουρα ξέρουμε περισσότερα. Αλλά τα παιδιά, οι νέες γενιές έχουν άλλες ιδέες. Και τι ωραίο θα... δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Και τι ωραίο θα είναι να έρχεται το παιδί σου και να σε συμβουλεύει κάποια στιγμή, να σου ζητάει τη συμβουλή σου χωρίς να το έχει ζητήσει. Δηλαδή χωρίς να πεις εσύ, σαν γονιός, να σου δώσω μια συμβουλή, θα σου πω αυτό και αυτό, αυτό θα κάνεις. Να έρχεται μόνος σου να σε ρωτάει, θέλω τη συμβουλή σου για αυτό, τι θα έλεγες εσύ. Και σου το κάνει. Μου έχει συμβεί και να μου ζητήσει συμβουλή και να μου λέει πράγματα να κάνω. Τι είναι καλό, ας πούμε, να κάνεις μπαμπά, ξέρω εγώ, ή διάφορα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Και απορώ και μου αρέσει όλο αυτό, γιατί δεν πήγαινε το μυαλό μου να σκεφτώ κάτι τέτοιο, ας πούμε. Καταρχήν η εποχή έχει αλλάξει, έτσι. Έχει αλλάξει πολύ η εποχή μας. Η εποχή μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Κοίταξε, το βασικό είναι να είσαι open mind και να, ακούς. Άμα δεν ακούς και νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, όποιος λέει τα ξέρει όλα δεν ξέρει τίποτα να το ξέρεις. Το πήρα το μήνυμα. Μιλάει καθαρά εγωιστικά. Mm. Το μήνυμα το πήρα. Πήρα το μήνυμά σου. Νίκος Τερζής, Δημήτρης Βαρσαμίδης. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα με την ευκαιρία αυτή. Το πήρα το μήνυμά σου, Αλέξη. Πάμε να το ακούσουμε και να έρθουμε πίσω να μας πεις τι γίνεται με το τραγούδι, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε δυναμικά, ζωντανά παιδιά. Αλέξανδρος Μιντός στο μικρόφωνο, Νικήτα Μιντός στον ήχο. Πήραμε το μήνυμά σου, Αλέξη, εδώ πέρα. Για πες μου, όμως. Το θέμα είναι μηνύματα. Το παίρνουμε το μήνυμα γενικότερα στη ζωή. Δεν ξέρω. Για πες με εσύ, το παίρνουμε. Εσύ το πήρες το μήνυμα. Είπες ναι στο κάλεσμα του συζύγου, πήγες για διακοπές και βρέθηκες με κουλούρα στο κεφάλι. Γεια σου, Αλέξανδρα. Είναι τα ρίσκα νομίζω της ζωής αυτά. Δηλαδή παίρνεις το μήνυμα και ρισκάρεις αν θα το αποδεχτείς ή όχι, θα έλεγα εγώ. Συνήθως μετανιώνουμε για πράγματα που δεν έχουμε κάνει παρά για αυτά που έχουμε κάνει. Και ας πάνε λάθος, και ας μην πετύχουν, και ας μην... Κατάλαβες. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί λες, άμα το είχα κάνει αυτό, θα είχα αλλάξει εκείνο, θα είχα αλλάξει το άλλο. Ενώ άμα το έχεις κάνει, λες τώρα, είναι αυτό που είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Μα μέσα από μια επιλογή σου, γιατί η ζωή είναι επιλογές, άλλαξε ο δρόμος της ζωής όλος. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και πηγαίνοντας στο σπίτι, αν αλλάξεις τη διαδρομή, αλλάζει το έργο όλο. Να το ξέρεις. Και ειδικά και σε σένα, σε αυτή τη διαδρομή που έχεις διανύσει τα τόσα χρόνια πάνω στη δισκογραφία. Και στα νυχτερινά κέντρα, φαντάζομαι τι έχεις δει, δηλαδή ποια είναι η διαφορά του τότε που ξεκίνησες με το σήμερα. Φαντάζομαι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μια που έχει αλλάξει και η εποχή μας, έτσι. Γιατί έχουμε τώρα περισσότερα ψηφιακά πράγματα, μπορείς να ακούσεις το τραγούδι ανά πάσα στιγμή, μπαίνεις στο ίντερνετ και αλλάζει όλα τα social media, είναι πια στα χέρια μας. Όπλα θα έλεγα για όλους. Τι νομίζεις? Ναι. Σίγουρα η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλό και όλη αυτή η τεχνολογία με τα ψηφιακά και με όλα αυτά σίγουρα είναι καλό. Απλά εμείς, εγώ τουλάχιστον, δεν είμαστε παιδιά της τεχνολογίας. Ο γιος μας είναι παιδί της τεχνολογίας, τα νέα παιδιά όλα αυτά γεννιούνται. Οι προέκτες στο χεριό τους είναι τα κινητά τους, είναι τα tablets, είναι όλα αυτά. Καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι μια άλλη εποχή. Εμείς ήμασταν τη εποχή τη κασέτα. Είμαι τη κασέτα, είμαι τη εποχή που. Γνώριζε μια κοπέλα και λέγε θα σε πάρω την άλλη Παρασκευή τηλέφωνο. Είμαι της εποχής που έδινες ραντεβού σε 5 μέρες και πήγες στο ραντεβού την ώρα που έλεγες και σε περίμενε ή περίμενε την κοπέλα σου. Είμαι αυτής της εποχής. Και της εποχής έξω θα... Δρόμους έξω. Μπράβο, αυτό πήγαν από τώρα. Έξω στη γειτονιά να παίζεις με την μπάλα και να φωνάζουν οι γονείς όταν νυχτώσει. Μπράβο. Μαζευτείτε μέσα. Ακριβώς. Είμαι αυτή τη εποχή. Την πρόλαβα και εγώ αυτή την εποχή. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, στη ζωή μου ήρθαν τα social media όταν ήμουν φοιτήτρια. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στη γενιά όπως είναι ο γιος σου καλή ώρα ή όπως είναι τα δικά μου παιδιά καλή ώρα τώρα που είναι μέσα στο σχολείο και αμέσως έχουν τα tablet να διαβάζουν, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Με τα παιδιά σου, ζωή να έχουν να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου, θα πάθεις πλάκα το πώς σκέφτονται. Τι θα δεις. Θα πάθεις πλάκα. Απλά εγώ αυτό που έχω σου δώσω σαν συμβουλή, ζήσε την κάθε μέρα, την κάθε εβδομάδα, τον κάθε μήνα με τα παιδιά σου. Γιατί είναι διαφορετικά. Μια μέρα με την άλλη. Και μεγαλώνει τόσο γρήγορα, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, μια που έχεις γιο μεγάλο, που δεν τους προλαβαίνεις. Θα μεγαλώσουν και θα θέλουν να σε πάρουν την αγκαλιά, θέλω να φυλάκι. Γι' αυτό φάτα. Φάτα τώρα. Προετοιμάσου, λέει ψυχολογικά από τώρα. Ναι, να ξέρεις κάτι, από αγάπη δεν έπαθε κανένας τίποτα.
Αυτό είναι ή αυτό που λέγανε, μεγαλώσαμε και λέμε, μην το παίρνεις το παιδί αγκαλιά, μην το παίρνεις το παιδί, μην το καλό μαθαίνεις. Βρε αγκαλιά εκεί, συνέχεια αγκαλιά. Καταλαβαίνω, οι εποχές μας, ναι, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές με τα social media, να έχουμε πολλά πράγματα και πολλές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, όμως έχουμε και κάτι καλό από όλο αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το αρνητικό στοιχείο που πολλοί νομίζουν, έχουμε και το καλό. Έχουμε ενός εδώ πέρα, μιλάμε από την άλλη άκρη. Έχουμε ενός περιοχές που είναι σαν να είμαστε εδώ πέρα και πίνουμε μαζί καφέ, έτσι. Πραγματικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κοιτάω δηλαδή από το οτιδήποτε μου συμβαίνει στη ζωή, να κοιτάω μόνο τα θετικά. Το δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει αρνητικό. Το βαφτίζουμε εμείς αρνητικό ή κακό. Mm-hmm. Όλα γίνονται, νομίζω εγώ, για κάποιο λόγο. Είτε για να σε δυναμώσουν, είτε για να σε κάνουν να σκεφτείς, είτε για να προετοιμαστείς για κάτι που θα έρθει στο μέλλον. Το όλα θέμα γίνονται είναι για κάτι. Ναι, ναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Το θέμα είναι όταν σου συμβεί κάτι, έχεις εκείνη τη στιγμή σταματήσει το χρόνο και να πεις γιατί μου συνέβη αυτό, τι μήνυμα θέλει να μου δώσει, mm-hmm. για ποιο λόγο έγινε, το κάνεις. Αυτό είναι. Μόλις το αναλογιστεί και το κάνεις, θα καταλάβεις. Το έχεις κάνει αυτό. Κάποιο μήνυμα σου στη μουσική καριέρα. Πολλές φορές το κάνω. Δεν το πετυχαίνω πάντα. Πολλές φορές το κάνω και δεν το πετυχαίνω πάντα. Δεν κατάλαβα τι με ρώτησες. Το έχεις κάνει μέσα στη μουσική πορεία σου. Να έχεις σταματήσει το χρόνο για να λες τώρα να πάω στο επόμενο ή να σταματήσω εδώ. Να συνεχίσω ή να προχωρήσω. Πολλές φορές το έχω κάνει. Πολλές φορές δεν το έχω κάνει. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και αν με ξεκίναγες πάλι από την αρχή, πάλι το ίδιο δρομολόγιο θα ήθελα να κάνω. Και θα ήθελα να σου πω την αλήθεια να κάνω και περισσότερα λάθη. Ναι, από τα λάθη μαθαίνουμε, σωστά. Δεν λέω όχι σε αυτό. Θα άλλαζες κάτι? Ή θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό μέχρι τώρα? Το μόνο που θα έλεγα ότι θα άλλαζα, ας πούμε, όχι ούτε τους ανθρώπους και αυτούς που πέρασα καλά και αυτούς που δεν πέρασα καλά, όλους θα τους ήθελα πάλι. Θα ήθελα να λέω περισσότερο όχι, να μην λέω εύκολα ναι. Θα ήθελα εγώ να ήμουν λίγο πιο σκληρός. Γιατί είμαι ένα παιδί που όπως μου τα φέρει ζωή, όπως με πάει και σε αφήνω με λίγο. Θα έλεγα συμβιβάζεσαι. Συμβιβάζεσαι στις δύσκολες καταστάσεις, συμβιβάζεσαι στα απλά πράγματα. Ναι, για ποιο, από τη στιγμή που έρχεται κάποιος, κάποια στη ζωή μου έτσι όπως έρχεται, για να μου τα φέρει έτσι τη ζωή, για κάποιο λόγο έχει έρθει στη ζωή μου. Για ποιο λόγο εγώ να το πιέζω και να το αλλάξω αυτό το πράγμα ή να αλλάξω το χαρακτήρα του άλλου, της άλλης. Δεν υπάρχει λόγος. Μα δεν αλλάζει κιόλας. Δηλαδή, όσο και να πιέζουμε, όσο και μα να χτυπιόμαστε, που λένε ορισμένες φορές, και να θέλεις, δεν θα αλλάξεις. Η επιλογή σου είναι αν θες τον άνθρωπο να τον κρατήσεις στη ζωή σου ή όχι. Ναι. Το μόνο που είναι υπέρ το να αλλάξει είναι το είναι αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ να αλλάξεις? Καθημερινά να γίνεσαι καλύτερος όσο μπορείς. Mm. Απέναντι στον εαυτό σου και στους συνανθρώπους. Τώρα να σε πάω αλλού. Επειδή ακούμε πολλές φορές τη μουσική ότι υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, δηλαδή λαϊκό, έντεχνο, ελαφρολαϊκό, τα έχουν βάλει σε κατηγορίες. Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι η μουσική είναι μία και δεν υπάρχουν κατηγορίες, έτσι. Εσύ, τι λες γι' αυτό και σε ποιο κομμάτι πηγαίνεις? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η μουσική είναι μία, είναι κατάθεση ψυχής από συνθέτες, από τον τραγουδιστή. Είναι η ίδια η ζωή η μουσική. Χωρίς μουσική δεν θα μπορούσα να φανταστώ. Τώρα, αν ακούς ραπ, τραπ, τσιτετέλια, λαϊκά, δημοτικά, οτιδήποτε και να ακούς, ό,τι εκφράζει τον καθένα. Mm-hmm. Αυτή η άποψη είναι. Εγώ κινούμαι στο λαϊκό μονοπάτι ως διασκεδαστής στα μαγαζιά. Okay, είσαι σε εκείνο το μονοπάτι. Παρ' όλα αυτά, όμως, άμα ήταν να ερμηνεύσεις κάποιο έντεχνο κομμάτι, θα το ερμήνευες? Θα το βάζεις στο πρόγραμμά σου? Ναι, ναι, πολύ. Όπως όταν πρώτο ξεκίνησα, Αλεξάνδρα μου, έλεγα ένα ροκ κομμάτι. Ένα μοντέρνο ροκ κομμάτι. Είχες κάποιο πρότυπο καλλιτέχνη που ήθελες να το μοιάσεις, να πάρεις πράγματα από εκείνο, να ξέρεις, πριν μπεις όλο αυτό το ταξίδι? Όχι, έναν ένα δεν είχα, αλλά από διάφορους έχω κλέψει στοιχεία. Είναι καλό να παίρνεις στοιχεία από καλούς καλλιτέχνες και να τα υιοθετήσεις και να βγάζεις τον εαυτό σου. Δεν μου αρέσει η πλήρη αντιγραφή, δηλαδή, γιατί καμία αντιγραφή δεν είναι ίδια με το original.
Αλλά το να πάρεις κάποια στοιχεία, ας πούμε, στον τρόπο που κινείται, πώς δίνεται, πώς εκφράζεται, πώς τραγουδάει, πώς μιλάει, πώς... δεν είναι κακό νομίζω. Μια που έχεις εμπειρία τόσο πολύ μεγάλη μέσα στο χώρο αυτό, τι θα συμβούλευες στα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα και μπαίνουν σε αυτό το χώρο? Γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε παιδιά που απογοητεύονται. Βλέπουμε παιδιά που πάνε σε πολλά talent show που έχουμε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και σε πάρα πολλά άλλα social media, έτσι. Απογοητεύονται, δεν συνεχίζουν ή συνεχίζουν με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Τι θα συμβούλευες, γιατί είναι ένας χώρος, θα έλεγα, αρκετά δύσκολος. Αυτό που θα συμβούλευα τα παιδιά είναι πραγματικά να κάνουν στη ζωή τους αυτό που πραγματικά αγαπάνε. Να αφήσουν την καρδιά τους και την ψυχή τους και θα δουν, θα τους οδηγήσει μόνο τους σε αυτό που πραγματικά θέλουν. Γιατί οτιδήποτε κάνεις μέσα από την αγάπη που τρέφεις για το οποιοδήποτε επάγγελμα, το κάνεις ακούραστα. Ύστερα, το άλλο που θα συμβούλευα είναι να μην τα παρατάνε ποτέ. Είναι μια κουβέντα που τη λέμε όλοι εύκολα, αλλά να την περάσουμε στην πράξη. Γιατί συνήθως με την πρώτη δυσκολία, εμπόδιο, να το πω έτσι, άλλοι εγκαταλείπουν, άλλοι αλλάζουν το δρόμο, άλλοι αλλάζουν τις επιλογές τους. Αυτός που πραγματικά αγαπάει, επιμένει εκεί. Και είναι ωραίο να πέφτεις, γιατί ακόμα πιο ωραίο είναι το να ξανασηκώνεσαι, γιατί σηκώνεσαι πολύ πιο δυνατός. Αυτά, τίποτα άλλο. Υπομονή, επιμονή και ο χρόνος σε δικαιώνει. Άρα αυτό που έχω εγώ να συμπληρώσω είναι μη φοβάστε παιδιά να κάνετε λάθη. Όχι, καθόλου. Το θέμα ποιο είναι όμως, Αλεξάνδρα μου, ωραίο είναι αυτό που λες και συμφωνώ. Μην κάνεις τα ίδια λάθη. Μην είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Και να γίνει δηλαδή ένα στραβοπάτημα, ένα λάθος, το διορθώσεις και συνεχίζεις δυναμικά. Ωραία, αυτό τι πήρες, ακριβώς, τι πήρες από αυτό το στραβοπάτημα, τι πήρες από αυτό το χαστούκι, τι πήρες από αυτή τη λάθος που έχει η συνεργασία, από αυτό το εμπόδιο, έτσι ώστε να μην το ξανακάνεις. Μα αυτό θα σε εξελίξει και θα σε κάνει καλύτερο. Και έτσι συνεχίζει δυναμικά, όχι μόνο στο κομμάτι το μουσικό, αλλά και στην ίδια τη ζωή. Γιατί κακά τα ψέματα και η ζωή μας είναι μπράβο, και τα εύκολα και τα δύσκολα. Ναι, αντιμετωπίζεις καταστάσεις, συνεχίζεις μετά. Προσπαθείς να μην τα κάνεις, πάλι, μα το πω λάθος. Αλλά και αν γίνει κάτι λάθος πάλι προσπαθείς να το συνεχίσεις, να το αντιμετωπίσεις. Μα όλα αυτά που λέμε δεν είναι μόνο για τη δικιά μου δουλειά, είναι γενικότερα για τη ζωή και μου αρέσει πραγματικά που μου δίνεις έτσι το βήμα και κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει σε όλα αυτά τα χρόνια της δουλειάς μου να κάνω μια τέτοια συνέντευξη και να μιλάμε γενικώς για διάφορα. Συνήθως λέμε από πού είσαι, πότε έβες τραγούδια, μπράβο, πώς ξεκίνησες, καταλαβαίνεις τα τυπικά αυτά. Και μου αρέσει η κουβέντα γιατί τίποτα δεν είναι στημένο και εγώ κάθεσαι σε ένα καφέ εδώ που είμαι. Πίνω τον καφέ μου και μιλάω με την Αλεξάνδρα, την μέντορα στη Νέα Υόρκη και μας ακούν όλος ο κόσμο, όποιοι μας ακούνε, να είναι καλά στη ζωή τους, πραγματικά. Και πραγματικά να μην τα παρατάτε ποτέ, παιδιά. Η ζωή είναι πανέμορφη και μικρή. Έτσι είναι. Δεν παρατάμε τίποτα, συνεχίζουμε. Όπως λέω πολλές φορές εγώ, πριν κλείσουμε, χαμογελάμε και στις πιο δύσκολες στιγμές. Γιατί πιστεύω, Αλέξη, ότι ένα χαμόγελο δίνει δύναμη όχι μόνο σε εμάς τους ίδιους που χαμογελάμε, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Κοίταξε, σίγουρα πρέπει να χαμογελάς καθημερινά, ακόμα και αν μην είσαι καλά. Ίσα-ίσα για να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. Να είσαι σίγουρος ότι θα σου φτιάξει τη διάθεση. Το χαμόγελο είναι ζωή. Πριν κλείσουμε, πώς θες να αποχαιρετήσεις τον κόσμο και τι θες να συμπληρώσεις για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να περνάτε καλά. Να χαμογελάτε και πιστεύω ότι όλα τα καλά είναι μπροστά μας. Εμείς επιλέγουμε τη ζωή μας, εμείς διαμορφώνουμε τη ζωή μας, έχοντας μόνο σωστούς ανθρώπους δίπλα μας. Πριν σε αποχαιρετήσω, εγώ, πριν σου πω αντίο, γιατί δεν θέλω να σου πω αντίο, θέλω να σου πω στο επανειδή, γιατί σίγουρα περιμένουμε στο μέλλον καινούριο κομμάτι μετά τη Βέρα. Κάτι θα βγάλουμε το Γενάρη. Κάτι έχουμε ακούσει από τραγούδια. Δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα. Έχω να σου πω ότι μέσα στο 23 μιλάω για να έρθω και Αμερική. Εννοείται ότι άμα είσαι εδώ στα μέρη μας θα σε δούμε από κοντά και το σπίτι μας θα είναι εδώ για να σε στηρίξει σε ό,τι και αν κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν σου λέω αντίο. Θα σου πω στο επανειδή, γιατί σίγουρα με τον καινούριο χρόνο θα είμαστε εδώ να παρουσιάζουμε το καινούριο κομμάτι. Να είμαστε καλά, υγεία σε όλους, αγάπη και στο επανειδή.
Να πω εγώ σε όλους εσάς που μας ακούσατε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Να ευχηθώ κι εγώ από τη σειρά μου καλές γιορτές, καλά να περνάτε παιδιά, μην ξεχνάτε, χαμογελάτε. Και θα κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση με τον Αλέξη Νύρο, με το Ουράνιο Τόξο. Καλή συνέχεια σε όλους.